Να μείνουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην επίσκεψη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων του Γιώργου του Στήλιου στην περιφερειακή ενότητα της Φλώνας. Ξεκίνησε την επίσκεψή του από τις Πρέσπες, όπου συναντήθηκε με τον Παναγιώτη Πασκαλίδη, τον Δήμαρχο Πρεσπών, τον Συνεταιρισμό Φασοπαραγωγών και άλλους φορείς. Πάμε να δούμε τι υπόθηκε στη σύσκεψη Στήλιου και Πασκαλίδη, τι ακριβώς έθεσε η Δημοτική Αρχή Πρεσπών στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης σε μια αγροτική περιοχή που αντιμετωπίζει αρκετά ζητήματα. Συνδεόμαστε με το Δημαρχείο Πρεσπών στο Λεμό. Εκεί βρίσκεται ο Δήμαρχος Πρεσπών και Γενικός Γραμματέας της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας, ο Παναγιώτης ο Πασκαλίδης, για να δούμε αναλυτικά τα θέματα που έθεσε στον Υφυπουργό. Κύριε Δήμαρχε, καλησπέρα και καλή χρονιά αν ευχηθούμε. Καλησπέρα κύριε Μπακρατσά, καλησπέρα στους τηλεθεατές και εγώ με τη σειρά μου καλή χρονιά σε όλους με υγεία. Μάλιστα. Να πούμε ότι είδαμε στην αρχή του δελτίου μας και την επίσκεψη στο Συνεταιρισμό Φασοπαραγωγών Πελεκάνος αλλά και τη συνέντευξη που παραχώρησε στην πορεία στην Φλόρινα ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο Γιώργος ο Στήλιος, με τοπικούς φορείς. Ξεκίνησε την επίσκεψή του και την περιοδία του από τις Πρέσπες. Είχατε μια σημαντική σύσκεψη. Ποια θέματα του θέσατε σε μια αγροτική περιοχή όπως είναι ο Δήμος και με αρκετά ζητήματα και με αρκετά έργα σε εξέλιξη, κύριε Δήμαρχε? Έγινε η σύσκεψη στο Δημαρχείο εδώ, αφού ήρθε ο κύριος Στήλιος. Συζητήσαμε τα θέματα τα οποία αφορούν αρμοδιότητά του. Είπαμε για το θέμα του αρδευτικού, ότι είναι ένα σημαντικό έργο, ένα μεγάλο έργο το οποίο είναι αναπτυξιακό για την περιοχή μας και το οποίο εξελίσσεται ομαλά αυτή τη στιγμή. Του θέσαμε το θέμα ότι μόλις τελειώσει το έργο θα πρέπει η παραγωγή να προμηθευτούν τα λάστιχα, ό,τι αφορά υποδομές, για να μπορέσουν να λειτουργήσει και να ποτίζουν με σταγόνες. Αυτό το εξετάσαμε, βέβαια θα πρέπει να μπουν σε μια διαχειριστική σχέδια βελτίωσης των αγροτών, σε μια διαδικασία. Θα δούμε πώς μπορεί να γίνει, ούτως ώστε να είναι έτοιμοι να ποτίσουν και μάλιστα να ποτίσουν από του χρόνου. Το έργο σαν εξκαφές θα τελειώσει το φθινόπωρο και το αντλιοστάσιο θα κατασκευαστεί το χειμώνα, ούτως ώστε τη νέα καλλιεργητική περίοδο να είναι έτοιμο να δουλέψει με σταγόνα. Μεταφερθήκαμε, πήγαμε εκτός από το Πελεκάνο, πήγαμε και στο τόπο του έργου, όπου μας ενημέρωσε ο επιβλέπων μηχανικός της εταιρείας για την πορεία του έργου. Το έργο αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στο 33% και ευελπιστούμε ότι αφού θα γίνει και δεύτερο συνεργείο, μέχρι το φθινόπωρο θα έχουν τελειώσει οι εξκαφές του. Συζητήσαμε με τον Υπουργό και το θέμα των αποζημιώσεων για την χαλαζόπτωση την οποία υπέστησαν οι αγρότες της περιοχής εδώ. Πιέσατε κύριε Δήμαρχε να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες, να πληρωθούν οι άνθρωποι επιτέλους. Το είπαμε ναι, απλώς επειδή καθυστέρησαν λίγο να φτάσουν τα πορίσματα από τον ΕΛΓΑ, δεν πρόλαβαν να πληρωθούν μέσα στον Δεκέμβριο. Θα πληρωθούν, ευελπιστούμε, μέχρι τέλος Ιανουαρίου ή αρχάς Φεβρουαρίου. Αυτό το ξεκαθάρισε ότι θα γίνει η δεύτερη πληρωμή, οπότε θα είναι μέσα και αυτό. Είπαμε επίσης ότι θα πρέπει να βρεθεί κάποια ενίσχυση, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ίσως από το de minimis, η διαδικασία για τις υποδομές την οποία υπέστησαν να βλάβει οι καλλιεργητές, όπως είναι τα καλάμια, τα οποία θα χρειαστούν μια πρόσθετη αποζημίωση και αυτό θα το εξετάσει το Υπουργείο. Συζητήσαμε και άλλα διάφορα θέματα που είναι αρμοδιότητά τους, όπως οι ελληνοποιήσεις των προϊόντων των φασολιών που γίνονται παράνομα. Για τους εργάτες γης συζητήσαμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια διευκόλυνση να μπορέσουν οι κάτοικοι να μην σπαταλούν τεράστιο χρόνο ούτως ώστε να προσκαλούν τους εργάτες αυτούς. Και νομίζω εκεί τα είπαμε όλα, ήταν ενδιαφέρουσα η συζήτηση και ο Υπουργός είπε ότι θα φροντίσει να λυθούν άμεσα όλα αυτά τα θέματά μας. Μας άρα μείνατε ικανοποιημένος από τη συνάντηση με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Στήλιο, ο οποίος ξεκίνησε την επίσκεψή του από τις Πρέσπες και στη συνέχεια στη Φλόρινα και στο Αμίντο, κύριε Δήμαρχε. Έτσι ακριβώς, ναι. Μάλιστα, πολύ ωραία.
Τώρα, με αφορμή που σας φιλοξενούμε, να δούμε λίγο και έναν απολογισμό πώς έκλεισε το 22 για τον Δήμο Πρεσπών, κύριε Πασχαλίδη, και πώς ξεκινάει τη νέα χρονιά, που ήδη έχει ξεκινήσει, και τους στόχους που βάζετε για το 23 ως Δημοτική Αρχή. Είπαμε ότι τρέξαμε πάρα πολύ από το 2022 και θέλω να συγχαρώ και τους υπαλλήλους οι οποίοι φρόντισαν με υπερβάλλοντα ζήλο πέρα από τον χρόνο τους να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε, να φτιάξουμε τον προϋπολογισμό μας. Και είναι ο μοναδικός Δήμος μέχρι στιγμής που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός πριν κλείσει χρονιά. Έτσι ακριβώς. Από τον νέο Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Υπήρου Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο Σεραφείμ Λιάπη. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι ο μικρός Δήμος Πρεσπών είναι ο πρώτος που έχει προϋπολογισμό. Και μάλιστα ένα προϋπολογισμό ο οποίος είναι 15.200.000. Ένας προϋπολογισμός, άμα το συγκρίνουμε με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, ήταν 2 με 2,5 εκατομμύρια κάπου εκεί. Εξαπλάσιος προϋπολογισμός. Είναι ένα τεράστιο μεγάλο βήμα που θα δούμε στις πρέσπες τη νέα χρονιά. Έργα τα οποία έχουν κλειδώσει, δημοπρασίες οι οποίες θα γίνουν, υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις. 7 εκατομμύρια είναι μόνο τα έργα. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολλά και πάρα πολλά μέσα στο δίμηνο το πρώτο θα συμβατοποιηθούν. Μάλιστα. Ωραία. Τώρα, να κάνουμε έναν απολογισμό. Αναφερθείτε λίγο σε μερικά ζητήματα που έκλεισαν το 22, κύριε Δήμαρχε, και το 23 θα τα δούμε και τα επόμενα έργα της Δημοτικής Αρχής Πασχαλίδη. Να σας πω ότι ξεκινάει να υπογράψουμε σύμβαση, ξεκινάμε μέσα σε λίγες μέρες με αναβάθμιση των δικτύων ίδρυψης σε 6 χωριά. Σε 6 χωριά ενός κόστους κοντά στα 4 εκατομμύρια, τα οποία θα ξεκινήσουν μέσα στον Φεβρουάριο, αρχίζουν να σκάβονται, να αλλάξουν τα δίκτυά τους. Έχουμε αλλάξει όλους τους φωτισμούς και τους κάνουμε φωτισμούς LED. Έχουμε κάνει 2 φωτοβολταϊκούς σταθμούς σε 2 αντλιοστάσια μας. Έχουμε κάνει τις μελέτες για 3 υδραγωγεία, τα οποία είναι τα παλιά πέτρινα. Περιμένουμε την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους για να μπορέσουμε να τα δημοπρατήσουμε. Έχουμε προμηθευτεί 2 συμβατικά οχήματα και ένα χιονιστικό. Έχουμε προμηθευτεί 2 ηλεκτρικά και έχουμε χρηματοδότηση για υπόλοιπα ηλεκτρικά οχήματα της τάξης του 1 εκατομμυρίου από το Τρίτσι. Έχουμε φτιάξει αγροτικούς, μάλλον θα υπογράψουμε σύμβαση για αγροτικούς δρόμους 700.000, για κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις δρόμους, ασφαλτοστρώσεις 500.000, για μονοπάτια 380.000, για συντήρηση της πεζογέφυρας 1.900.000, αυτό είναι της ΠΕ Φλόρινας. Έχουν γίνει ασφαλτοστρώσεις στην δικαιοδοσία της ΠΕ Φλόρινας της τάξης των 2 εκατομμυρίων περίπου. Ευελπιστούμε ότι θα ξεκινήσει και το έργο διασταύρωση κρυστολοποιής 15 εκατομμύρια. Προχωράνε οι συνοριακές διαβάσεις με το ΡΕΣΕΝ, πηγαίνουν αργά μεν αλλά σταθερά, τελειώνουν οι μελέτες, οπότε φέτος θα αρχίσει να δημοπρατηθεί το έργο και να αρχίσει η κατασκευή του τελωνιακού σταθμού. Συζητάμε πολύ έντονα και την συνοριακή διάβαση με την Αλβανία, έχει ζεσταθεί πολύ καλά και αυτή η φάση πάει καλά. Έχουμε κάνει την συντήρηση των δικτύων σε άλλα 5 χωριά, των δικτύων ίδρευσης. Έχουμε προμηθευτεί κάδους κομποστοποίησης, κάδους φυσιολογικά για τα σύμμικτα. Έχουμε πετύχει να μειώσουμε τα σκουπίδια μας κατά 100 τόνους, κατά 20%, αυτό λόγω της κομποστοποίησης. Αυτό είναι ένα μεγάλο επίτευγμα. Έχουμε κάνει ενεργειακή κοινότητα με τον Δήμο της Φλόρινας για 1,5 μεγαβάτ. Έχουμε κάνει αναπτυξιακό οργανισμό με τους άλλους δήμους της Φλόρινας και του Αμιντέου. Έχει τελειώσει το πρόγραμμα του Νιάρχου της τάξης του 1 εκατομμυρίου, το οποίο ήταν τετραετές. Πολλά βλέπω, πολλά, μεγάλο απολογισμό η Δημοτική Αρχή.
Και να μην σας πω ότι έχουμε και άλλα πάρα πολλά έργα, τα οποία, εντάξει, είναι λίγο η γραφειοκρατία που μας παιδεύει, η έλλειψη προσωπικού. Το προσωπικό βέβαια θα ενισχυθεί τώρα με 3 άτομα, έχει βγει ο διαγωνισμός, περιμένουμε 2 μηχανικούς ΠΕ, μάλλον ένα μηχανικό ΠΕ, ένα οικονομολόγο ΠΕ και ένα μηχανικό ΤΑΦΕ, οι οποίοι μέσα σε 2-3 μήνες θα έχουν μπει και αυτοί στον Δήμο, οπότε θα έχουμε μια αυτόνομη τεχνική υπηρεσία για να μπορούμε να δουλέψουμε πιο καλά. Μάλιστα. Πολλά έργα, κύριε Δήμαρχε. Ένας πλούσιος απολογισμός τελευταία χρονιά της αυτοδιοικητικής σας περίοδου, γιατί έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023. Είναι η τελευταία σας αυτοδιοικητική περίοδος ως δήμαρχος από την μέρα που εκλεγήκατε, από το 19. Με τόσα πολλά έργα, με τόσα πράγματα που προχωράνε, μένετε στην άποψή σας ότι δεν θα διεκδικήσετε και πάλι τον Δήμο Πρεσπών, ή άλλαξε κάτι άλλο, κύριε Δήμαρχε? Νομίζω δεν έχει αλλάξει κάτι. Μένω στην αρχική μου απόφαση ότι δεν θα συνεχίσω. Βέβαια υπάρχουν ενδιαφέροντα να συνεχίσει η ομάδα μας και πιστεύω ότι θα πρέπει να δοθεί η εντολή στην ομάδα αυτή που φτιάξαμε, όλα αυτά που χτίσαμε στον Δημοτική Αρχή, να συνεχίσουν. Από το 2014 μέχρι και σήμερα. Ακριβώς. Θα παραδώσετε το χρήσμα, θα δώσετε το δαχτυλίδι, κύριε Δήμαρχε? Έχετε αποφασίσει ή είναι συλλογικότητες, μέσα από τη συλλογικότητα της ομάδας θα αποφασιστούν και ποιος θα είναι και ο επικεφαλής το επόμενο χρονικό διάστημα? Κοιτάξτε, επειδή δεν φοράω δαχτυλίδι εγώ καθόλου. Λέω, εντάξει, μπορεί να το έχετε σε σιτά και να τον βγάλετε, δεν είναι κακό. Οπότε υπάρχουν συλλογικές διαδικασίες. Η βάση της ομάδας, μάλλον της παράταξης, νομίζω έχει αποφασιστεί. Και πολύ σύντομα θα βγει και επίσημη ανακοίνωση για το ποια θα είναι η συνέχεια της παράταξής μας. Δεν έχετε κατασταλάξει το όνομα, εγώ ακούω απλά κάποια ονόματα τώρα τελευταία και έντονα ενός αντιδημάρχου σας. Δεν ξέρω αν σας πω, δεν θέλω να κρύψω, είναι ο Στεργίου ο Γιώργος. Ναι. Νομίζω ότι έχει ανταποκριθεί, έχει δουλέψει πάρα πολύ. Άρα δηλαδή επικεφαλής αυτής της ομάδας, εκτός απροόπτου, θα είναι ο Γιώργος Στεργίου, είναι αντιδημαρχός σας, θα είναι ο επόμενος υποψήφιος δήμαρχος Πρεσπών, κύριε Δήμαρχε. Έτσι ακριβώς, ναι. Θα είναι υποψήφιος, ο οποίος, θέλω να μην αποκαλύπτω δικά του θέματα. Σωστά. Έχει στελεχώσει με πάρα πολλούς νέους αυτή τη στιγμή την παράταξη και θα πέσει αρκετά ο μέσος όρος ηλικίας των δημοτικών υπαλλήλων. Όχι υπαλλήλων, δημοτικών συμβούλων. Δημοτικών συμβούλων. Δεν πειράζει, αυτά τα έχουν ζωντανές συζητήσεις. Άρα αυτή είναι η είδηση. Ο Γιώργος Στεργίου, σημερινός αντιδήμαρχος του Δήμου Πρεσπών, θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Πρεσπών στις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Οκτωβρίου. Κύριε Δήμαρχε, μας το αποκαλύψατε σήμερα, συνεχίζοντας, εφόσον τον εμπιστευτούν οι πολίτες του Δήμου Πρεσπών, το πλούσιο έργο το οποίο έχει η Δημοτική Αρχή τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα, ακριβώς. Είναι δηλαδή μια μεγάλη προσπάθεια η οποία έχει γίνει σε αυτές τις 2 θητείες. Είχαμε παραλάβει ένα Δήμο με αρκετά βάρη, με αρκετές διεκδικήσεις οι οποίες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια. Κάποιες δικαιώθηκαν, κάποιες απορρίφθηκαν. Αυτή τη στιγμή ο Δήμος, θέλω να σας πω, ότι έχει 100.000 και δεν έχει κανένα απλήρωτο τιμολόγιο. Μάλιστα. Τα δικά σας σχέδια ποια είναι? Γιατί βλέπω ότι υπάρχει, άκουσα το όνομά σας τώρα τελευταία και το σχολιάσαμε και ακούω και σε διάφορα site για να σας δούμε ως υποψήφιο βουλευτή, αλλά έχετε και στενό μαρκάρισμα, να μου επιτραπεί, από τον νυν Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τον Γιώργο τον Κασαπίδη, αλλά και από άλλους που διεκδικούν την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Ποια θα είναι τα σχέδιά σας, θα μας τα αποκαλύψετε ή δεν έχετε αποφασίσει ακόμα, κύριε Δήμαρχε? Είναι νωρίς. Ακόμα, ναι, ακόμα δεν έχω αποφασίσει, ίσως είναι νωρίς. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσω ή αν θα παίξω το ρόλο του συνταξιούχου. Το βλέπω πιο πιθανό για να παίξω το ρόλο του συνταξιούχου. Έτσι το βλέπω. Θα δούμε στην πορεία της διαδικασίας του χρόνου, μάλλον.
Μάλιστα, επειδή είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, έχετε πολλά χρόνια στην αυτοδιοίκηση, δύο θητείες και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικός Σύμβουλος και δύο θητείες τώρα δήμαρχος από το 2014. Θα πρέπει στον χώρο της αυτοδιοίκησης να υπάρχει ανανέωση, κύριε Δήμαρχε, να υπάρχουν νέα πρόσωπα και όταν πρέπει κάποιος να ξέρει ότι πρέπει όχι να αποχωρήσει, να φεύγει. Πώς σχολιάζετε, πολλές υποψηφιότητες τώρα τελευταία. Σε διάφορους. Εδώ στο Δήμο Κοζάνης έχουμε μέχρι στιγμής γύρω στους 8 υποψηφιότητες. Στην περιφέρεια ακούγονται πολλά πρόσωπα. Στο Δήμο της Φλόρινα, στο Αμίντιο. Πολλά. Ποια είναι η άποψή σας, έμπειρος αυτοδιοικητικός, για την αυτοδιοίκηση, η οποία θα είναι ένα δύσκολο κομμάτι το 24 με 29. Το βιώσατε κι εσείς. Με προγράμματα, με COVID, με κορονοϊό, αλλά θα κληθούν οι αυτοδιοικητικοί το επόμενο διάστημα να αντιμετωπίσουν τεράστιες δυσκολίες. Εγώ θεωρώ ότι, και βέβαια δεν μπορώ να απαντήσω για τους άλλους συναδέλφους μου, αλλά εγώ θεωρώ για τον εαυτό μου ότι ναι, έχω κουραστεί λίγο από το θέμα της αυτοδιοίκησης. Όταν θέλεις να είσαι τυπικός, να παρευρίσεις σε όλες αυτές τις διαδικασίες διοίκησης που πρέπει να παρευρίσκεσαι, και πιστεύω ότι όσο και καλός να είσαι, το ίδιο άτομο ίσως και κουράζει και τους δημότες. Μάλιστα. Ας ελπίσουμε να δούμε κάτι άλλο το επόμενο χρονικό διάστημα από τον νυν δήμαρχο Πρεσπών, τον κύριο Παναγιώτη Πασκαλή. Θα μας τα αποκαλύψετε το επόμενο διάστημα, ίσως μετά τις εθνικές εκλογές. Έτσι ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Θα το δούμε μετά την πορεία. Ναι. Μάλιστα. Και το ζητούμενο είναι, για να κλείσουμε, ότι ίσως το επόμενο διάστημα θα δούμε να ξεκινάει όντως και η συνοριακή διάβαση, ένα όνειρο δικό σας, κύριε Δήμαρχε, και όχι μόνο και των κατοίκων των Πρεσπών. Ναι, η συνοριακή διάβαση είπαμε ότι βρίσκεται σε καλή πορεία, απλώς επειδή ο πρόεδρος της Επιτροπής έχει αλλάξει, ο κύριος Τσουβάλας έχει φύγει από την Γενική Γραμματεία του Υπουργείου. Θα δούμε τώρα ποιος, μάλλον το Υπουργείο θα δει ποιος θα είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής για να συνεχίσουν τις εργασίες τους. Μάλιστα, ωραία. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή χρονιά να ευχηθούμε στις Πρέσπες και στο Δήμο, πάντα με θετικό πρόσημο, κύριε Δημαρχέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρόνια πολλά σε όλους. Να είστε καλά. Καλή χρονιά με υγεία.